να υπάρχουν κάποιε κινήσει που έχουν γίνει από κάποια άτομα τα οποία δεν με εξέφραζαν. Όπω, α πούμε, κάτι χοντράδε που λέγανε για κάποιου πολιτικού. Που δεν με ενδιαφέρει τι κάνει άλλο προσωπική τη ζωή, με ενδιαφέρει τι κάνει σαν πολιτικό. Είναι για το μέλλον μα. Είναι πώ είναι το roller coaster που σε βάζουν, σε δένουν και σηκώνει τα χέρια ψηλά. Έτσι είμαστε αυτή τη στιγμή. Είμαστε δεμένοι με τα χέρια ψηλά και δυστυχώ δεν κάνει κανεί τίποτα γι' αυτό. Και κάτι πρέπει να γίνει. Η εμπειρία που έχω από το κοινοβούλιο είναι ότι παίρνει την ψήφο, ξεχνά τον ψηφοφόρο και μετά πηγαίνει σε συναισθιάσει στι επόμενε εκλογέ. Δεν έχουν επαφή με τον πολίτη, αλλά με του μηχανισμού που υπηρετούν. Ειδικά τα κόμματα εξουσία. Τα κόμματα εξουσία ξεχνάνε τον πολίτη. Δηλαδή, ή έχουν μια σχέση πελατειακή, αν μπορέσουν να το διορίσουν κάπου, ή τον θέλουν μονάχα να νομιμοποιήσει το αυθαίρετο της εξουσίας του. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Και μετά ο πολιτικός είναι απομονωμένος. Έχει το μερσεντές του, το σοφέρ του, πάει στα καλά μαγαζιά, πάει εδώ από εκεί, πάει επιλεγμένα, πάει στα κοτερά του, πάει εκείνο, πάει στα άλλο. Δεν βγαίνει στον κόσμο να μάθει τι γίνεται. Η συμμετοχή της κοινωνίας στη δικιά της τη ζωή, αυτό είναι πολιτική. Απολιτική είναι η δράση των κομμάτων που κινούνται για τον εαυτό τους. Είναι σαν μια μηχανή να λειτουργεί μόνο για τον εαυτό τους, για την εξουσία. Αυτοί δεν κάνουν πολιτική, ή κάτω κάνουν πολιτική. Απολιτική μόδα είναι να χαρακτηρίζουμε απολιτική μόδα ότι δεν μας βολεύει, ότι δεν καταλαβαίνουμε, ότι δεν κατανοούμε και ότι δεν έχει κομματικά λάβαρα. Αυτοί που το λένε αυτό είναι απολιτικοί. Δεν καταλαβαίνουν ότι η πολιτική δεν γίνεται μόνο από τα κόμματα, γίνεται από εσάς, από μένα, από τον άλλο, από τον άλλο. Από τους απλούς ανθρώπους στην καθημερινότητά τους και πολύ περισσότερο όταν αυτοί συναθρίζονται, συνενώνονται και διεκδικούν πράγματα. Μπορεί τα κόμματα να λείπουν, δεν ξέρω από εκεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι λείπει η πολιτική. Η πολιτική είναι παρούσα και είναι άκρως πολιτική η κινητοποίηση. Απολύτικη είναι η άποψη που λέει ότι δεν είναι πολιτική η κινητοποίηση στο Σύνταγμα. Ναι, γιατί εάν υποθέσουμε ότι υπάρχουν ορισμένοι λόγοι για τους οποίους είμαστε εδώ που είμαστε σήμερα. Υπάρχουν χιλιάδες λόγοι για τους οποίους κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε. Ας πούμε, κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι ξοδεύαμε 12% πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο τη στιγμή που το εισόδημά μας είναι 4% λιγότερο και τη στιγμή που η παραγωγικότητά μας είναι 20% χαμηλότερη. Κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι παίρνουμε συντάξεις στα 55 χρόνια και παίρνουμε το σκανδαλώδες ποσό του 96% των μέσων αποδοχών, τη στιγμή που στις άλλες χώρες του ΟΣΑ το αντίστοιχο ποσοστό είναι 63 χρόνια συνταξιοδοτήσεις και παίρνεις 60% της σύνταξής σου. Και την ίδια στιγμή, εδώ πέρα επιβαρύνουμε το ΑΕΠ με 13,5% για τις συντάξεις, τη στιγμή που στις χώρες του ΟΣΑ με 10%. Δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς για το γεγονός ότι οι 11 πιο ζημιογόνες δέκο της χώρας πληρώνανε μισθούς 40.000 το έτος, τη στιγμή που είναι διπλάσιος μισθός από τον ιδιωτικό τομέα και μιλάμε, πληρώναν αυτούς τους μισθούς τη στιγμή που τα έσοδά τους δεν έφταναν καν να καλύψουν τη μισθοδοσία. Τέτοιες ζημίες κάνανε. Δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς για το γεγονός ότι χρόνια τώρα η Ελλάδα είναι τελευταία στην ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς ότι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα διοικητικά βάρη, δηλαδή κόστος της γραφειοκρατίας. Δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς για το γεγονός ότι τα Ελληνόπουλα σε όλους τους διαγωνισμούς, διεθνείς διαγωνισμούς που έχουν γίνει, όπως το διαγωνισμό της Πίζας, τα Ελληνόπουλα βγαίνουν τελευταία στις χώρες του ΟΣΑ, με εξαίρεση την Τουρκία και το Μεξικό. Παρά το γεγονός ότι έχουμε τον ίδιο αριθμό, έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό καθηγητών αλλά μαθητής στην Ευρώπη. Για όλα αυτά τα πράγματα δεν έχει διαμαρτυρηθεί κανείς. Σήμερα δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να ρίξει ψόγο σε αυτά τα παιδιά, να μομφεί γιατί κατεβαίνουν. Θα σας πω πρώτα απ' όλα, κατεβαίνουν παιδιά που είναι άνεργοι, που έχουν διαψευθεί οι ελπίδες τους. Διότι θα μπορούσε κανείς να πει και να διακρίνει ότι οι άνεργοι σήμερα δεν είναι άνθρωποι που δεν έχουν γνώσεις, έχουν μορφωθεί, έχουν πάρει πτυχία, έχουν πάρει μεταπτυχιακό, έχουν ξένες γλώσσες και βλέπουν να μην μπορούν να βρουν δουλειά. Δεύτερο, και όταν βρίσκουν δουλειά να είναι κάτω από 500, να μην έχουν ασφαλιστικά δικαιώματα. Το μέλλον τους να μην εξασφαλίζεται, να σκέφτονται τι θα κάνουν. Να διαψεύδονται η ελπίδα, να έχει χαθεί η ελπίδα και η αισιοδοξία, ό,τι πιο ανήθικο έχει παράξει η κοινωνική ζωή και η πολιτική ζωή τα τελευταία χρόνια. Να μην έχει ελπίδα ο νέος ότι θα ζήσει καλύτερα. Εδώ τώρα είναι προβλήματα επιβίωσης. Μπορείς λοιπόν να πεις σε κάποιο νέο γιατί κατεβαίνεις, γιατί οργίζεσαι, γιατί μουτζώνεις,
Ε? Γιατί κάθεσαι εκεί και προσπαθείς και δεν πας να κάνεις κάτι άλλο. Τι να πάει να κάνει, αφού δεν έχει να κάνει. Η πολιτική δεν έχει σχέση με την ευτυχία. Δηλαδή, σε προσωπικό επίπεδο μπορείς να εξασφαλίσεις μια ισορροπία σε ένα βαθμό, απλώς το κοινωνικό σύνολο είναι αυτό που προέχει. Θεωρώ λοιπόν ότι σήμερα το ζήτημα δεν είναι απλά και μόνο μια αγανάκτηση, ούτε κάποιοι πολίτες οι οποίοι έχουν κατέβει στο Σύνταγμα. Είναι ανάγκη να επαναπροσδιοριστούμε και να διεκδικήσουμε, όχι για να εκπληρώσουν κάποια βασικά μας αιτήματα, αλλά για να επανακινήσουμε την ίδια την κοινωνία. Είσαι πολιτικό ζώο, το ξέρεις αυτό. Το αν το έχεις εκφράσει τη διάρκεια της ζωής σου είναι άλλο θέμα. Είναι μια ευκαιρία για να το εκφράσεις. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Πρώτη φορά συμμετέχω έτσι με τέτοια επιμονή, επί καθημερινής βάσεως. Παιδιά δεν έχω, αλλά όπως είπε και η κυρία προηγουμένως, έρχομαι για αυτά τα νέα παιδιά, τα οποία δεν έχουν μέλλον. Ένα παιδί προχθές είχε ένα ταμπλό, ένα πανό που έλεγε «Πενθώ τα όνειρά μου». Μου ήρθανε δάκρυα στα μάτια. Δεν το αντέχω αυτό. Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω, δεν μπορώ να ανεχθώ μάλλον μια Ελλάδα με τόση ιστορία, τέτοιο πολιτισμό, το να την έχουν καταντήσει σε αυτό το σημείο, να ασελγούν επί δεκάδες χρόνια στο σώμα της τόσο ανέσχυντα και έχουν φτάσει τώρα στο σημείο να εξευτελιζόμαστε, να έχουμε χάσει την αξιοπρέπειά μας. Βλέπετε ανθρώπους, δηλαδή που συζητάμε, όλοι μας έχουμε την ίδια αγωνία, τον ίδιο προβληματισμό, την ίδια πίκρα. Πώς μας κατάντησαν εδώ, επέτες. Εγώ δεν μπορώ να ησυχάσω στο σπίτι. Πώς να μην είμαι εδώ καθημερινά. Το κουτί της Πανδώρας. Επειδή τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Εκτάκτως τη Δευτέρα στις 10 το βράδυ.